υποβλήθηκαν συνολικά 87.500 αιτήσεις σε όλο τον ελλαδικό χώρο, εκ των οποίων οι 40.000 περίπου κατατάσσονται καταρχήν ως επιλέξιμες και εκκρεμούν 47.000 αιτήσεις ως επιλαχούσες. Δεν έχει απορριφθεί καμία, γιατί αυτό θα γίνει στο δεύτερο ξεσκαρτάρισμα, να το πω έτσι. Εκκρεμούν βέβαια οι περιπτώσεις των πολυκατοικιών, που ακόμα το πρόγραμμα τρέχει έως τις 30 Μαΐου. Πρόθεση του Υπουργείου Περιβάλλοντος είναι τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν από τις περιπτώσεις των πολυκατοικιών, διότι και τα προηγούμενα χρόνια η συμμετοχή ήταν χαμηλή και επομένως αυτό βέβαια οφείλεται ότι δύσκολα εξασφαλίζει τη συνένεση των συνιδιοκτητών, με αποτέλεσμα να υπάρχει χαμηλή συμμετοχή και επομένως τα χρήματα αυτά θα πέσουν ξανά μέσα στις μονοκατοικίες. Μάλιστα. Αλλά αυτό θα γίνει σε δεύτερη φάση. Όσον αφορά τη Λέσβο τώρα. Περίπου υπάρχουν μία στις δύο αυτή τη στιγμή είναι οι υπαγόγιμες προτάσεις σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Το ίδιο συμβαίνει και για τη Λέσβο. Ναι, δηλαδή. Περίπου θα σας πω ότι για την κατηγορία 2 έως 5 υποβλήθηκαν 695 προτάσεις και οι υπαγόγιμες είναι σε πρώτη φάση 288. Ποια είναι η κατηγορία 2 έως 5 και ποια είναι η κατηγορία 1. Η κατηγορία 1 είναι αυτή που είναι τα ευάλωτα νοικοκυριά με ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ και οικογενειακό εισόδημα έως 10.000 ευρώ. Οι άλλες κατηγορίες είναι από εκεί πέρα 10.000 ατομικό και 20.000 οικογενειακό και ανεβαίνει. Επομένως αυτές όλες οι κατηγορίες είναι μαζί, είναι οι κατηγορίες όπως λέμε 2 έως 5. Mm-hmm. Επομένως για τα ευάλωτα νοικοκυριά ήταν αρχικά ο προϋπολογισμός 100 εκατομμύρια και προσθέθηκαν άλλα 20 εκατομμύρια, γι' αυτό και στη Λέσβο όπως και σε πολλές άλλες περιοχές του ελλαδικού χώρου σχεδόν όλες οι προτάσεις που υποβλήθηκαν είναι υπαγόγιμες. Από αυτές είναι 143 έχουν υποβληθεί στη Λέσβο και είναι υπαγόγιμες όλες και 143. Άρα συνολικά έφτασαν στα ευάλωτα νοικοκυριά και μπήκαν όλες. Άρα συνολικά οι προτάσεις που εγκρίθηκαν από τη Λέσβο είναι 288 για τις κατηγορίες 2 έως 5 και 143 για την κατηγορία 1. Το τεστ είναι νομίζω 431. 431 μάλιστα. Από τις 840-838. Επομένως είμαστε σε αυτό που δίνει και όλοι στον υπόλοιπο, στην υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή μία στις δύο. Στο 50%. Ναι. Για τις υπόλοιπες αιτήσεις τι θα γίνει ακριβώς, δηλαδή. Για τις υπόλοιπες, όπως σας είπα, θα περιμένουν μετά τις 30 Μαΐου που θα λήξει οι προτάσεις που γίνονται για τις πολυκατοικίες. Τα χρήματα που θα περισσέψουν θα προσπαθήσουν να πέσουν, όπως είπε και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, να πέσουν στις μονοκατοικίες, που υπάρχει αυτή τη στιγμή μεγάλο θέμα, μεγάλο πρόβλημα. Άρα δεν έχει χαθεί κάτι, θα υπάρξει και ένας αριθμός από... Θα υπάρξει, ναι, αναλόγως. Κοιτάξτε, για την κατηγορία, οι περισσότεροι, ας πούμε, που είναι στην κατηγορία 2 έως 5, δηλαδή από οικογενειακό εισόδημα 20.000 ευρώ και άνω, η κατώτατη βαθμολογία που είναι υπαγόγιμη για τη Λέσβο είναι 58,1. Mm-hmm. Δηλαδή ξεκινάει από 75% και ο τελευταίος που έχει μπει αυτή τη στιγμή, βλέπω από τις λίστες, είναι στο 58,1%. Μάλιστα. Αυτό είναι κάπως υψηλό, θέλετε να πείτε, σε σχέση. Είναι λίγο υψηλό σε σχέση με τις υπόλοιπες που βλέπω. Βλέπω ότι είναι γύρω στο 53, 54, 52 εκεί παίζουν οι υπόλοιπες περιοχές. Μάλιστα. Καμιά εξέλιξη όσο αφορά το θέμα για τις επιστροφές χρημάτων που διεκδικούσαν για το παλιό εξοικονομώ? Για το παλιό εξοικονομώ μέχρι τώρα, μέχρι και χτες, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Έχουμε κάνει αυτά που έπρεπε. Έχει πάει, λέει, από όσο γνωρίζω, και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακόμα αναμένουμε.